σε ξαφνική αύξηση της φορολογίας. Τα κέρδη που προκύπτουν από τα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ, κίνο, πάμε στοίχημα, τζόκερ και άλλα, προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών. Μπορεί να επαναφέρει μετά από μόλις έναν μήνα το αφορολόγητο για κέρδη έως 100 ευρώ, όμως αυξάνει τους συντελεστές για τα ποσά από 101 ευρώ και πάνω, θεσμοθετώντας υψηλούς συντελεστές φορολόγησης, οι οποίοι φτάνουν έως και το 20%, από 10% έως και 15% που ίσχυαν με το προηγούμενο καθεστώς. Το γεγονός αυτό έχει θέσει σε αναμονή τον κλάδο των πρακτόρων του ΟΠΑΠ, οι οποίοι περιμένουν το τελικό αποτέλεσμα όταν το θέμα θα συζητηθεί στη Βουλή για να ενεργήσουν ανάλογα. Είχαμε κλείσει για μια εβδομάδα για το 10% στη φορολόγηση από το πρώτο ευρώ. Εδώ είναι η διαφορά μας, ότι είχαμε ένα νομοσχέδιο, τροπολογία νομοσχέδιο που φορολογούσε όλα τα κέρδη από το πρώτο ευρώ, ενώ εδώ τώρα έχουμε την τροπολογία η οποία μας δίνει το αφορολόγητο μέχρι 100 ευρώ, κλιμακωτά 15% από τα 100 ευρώ μέχρι τα 500 και 20% από τα 500 ευρώ και πάνω. Ουσιαστικά η διαφοροποίηση από το ότι ίσχυε πριν τη φορολόγηση του πρώτου ευρώ με 10% δεν είναι πολύ μεγάλη, γιατί ούτως ή άλλως υπήρχε το πλαφόν αυτό των 100 ευρώ και πάνω φορολόγηση και κλιμακωτά ανέβαινε και η φορολόγηση που έφτανε μέχρι και 20% στα μεγάλα κέρδη. Απλώς κατέβηκε αυτή τη στιγμή το όριο αυτό στα 500, ενώ ήταν σε μεγαλύτερο όριο. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό θα φανεί στην πράξη βέβαια στους παίκτες. Είναι καλύτερο σίγουρα από τη φορολόγηση του πρώτου ευρώ, όπου τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά και μισό ευρώ να κέρδιζε πάλι σε φορολογούσε. Εδώ αναφέρεται καθαρά σε μεγάλα κέρδη, σε περιπτώσεις μεγάλων κερδών, τα οποία θα φορολογούνται στην εποχή που βρισκόμαστε και με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Είναι ένα μέτρο το οποίο μπορείς να το κρίνεις είτε θετικά είτε αρνητικά, ανάλογα με το πώς βλέπεις τις προσπάθειες που γίνονται ώστε να βρεθούν κάποια χρήματα για το ελληνικό κράτος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια ανακοίνωση του Υπουργείου Προεδρίας. Επειδή έχουμε δει πολλά, επειδή έχουν γίνει πολλά, επειδή αλλάζουν πάρα πολλά μέχρι και την τελευταία στιγμή, περιμένουμε μέχρι να οριστικοποιηθεί, να περάσει δηλαδή από την Ελληνική Βουλή και να δούμε ακριβώς ποια είναι αυτή η τροπολογία. Γιατί τώρα απλώς είναι μια ανακοίνωση ότι αλλάζει τροπολογία. Δεν ξέρουμε αν είναι στη στήλη, αν είναι στο δελτίο η φορολόγηση αυτή. Είναι κάτι το οποίο θα περιμένουμε εφόσον πάει στη Βουλή και υπογραφεί. Μέχρι τότε περιμένουμε. Πιστεύω μέσα στη αυτή τη βδομάδα θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και θα ξέρουμε επακριβώς να ενημερώσουμε τον κόσμο για να αποφύγουμε σφάλματα ή καταστάσεις που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν με παρεξηγήσεις πάνω σε αυτά τα οποία λέμε και που μαθαίνουμε.